πάνε να μας πάρουν και το βόδι. Είναι ότι κάνετε μια τεράστια προσπάθεια από προσανατολισμού της συζήτησης, φορτώνοντας σκευωρία στο Παπαγγελόπουλο, δεν τολμάτε στο Τσίπρα, ή σε μένα, ή σε άλλους που έχουμε αποκαλύψει μια σειρά από σκάνδαλα, για να πάει την κουβέντα αλλού. Λοιπόν, να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις επανάληψης, διότι η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως, όπως έχω πει πολλές φορές, και τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, τα κρύβατε μέσα από τα ΜΜΕ που ελέγχατε, αλλά έχει κανείς, έστω ένας, σε αυτή την αίθουσα αμφιβολία ότι υπήρξε σκάνδαλο φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα και μέσα σε αυτά ένα υποτμήμα του ήταν το σκάνδαλο Νοβάρτης? Υπάρχει κανείς που μπορεί να σηκωθεί σοβαρά και να υποστηρίξει τέτοιο πράγμα? Ούτε ένας. Ακόμα και να βγείτε να πείτε ότι είναι έτσι, δεν το πιστεύετε μέσα σας. Διότι εδώ έχουμε στοιχεία, data. Δηλαδή, 1991 με 2015. Στο χώρο της υγείας, 2014. Στο χώρο της υγείας δόθηκαν 260 εκατομμύρια ευρώ. 160 δημόσια δαπάνη. Κρατικός προϋπολογισμός και ασφαλιστικά ταμεία. 100 εκατομμύρια ιδιωτική δαπάνη. Από αυτά, με υπολογισμούς όχι δικούς μου, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, καθηγητών όπως ο Ράνος, λένε ότι το 40% της δημόσιας δαπάνης και το 30% της δημόσιας δαπάνης, το 160 εκατομμυρίων, και το 40% της ιδιωτικής δαπάνης υγείας είναι υπερτιμολόγηση φαρμάκων, υλικών, αντιδραστηρίων. Δηλαδή 85 δις ευρώ. Πότε ξεκίνησε το γλέντι? 1997, με εκείνη την ιστορική πράξη νομοθετικού περιεχομένου επί κυρίου Σιμίτη και υπουργού γείτονα, που έλεγε ότι καταργούνται οι επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων επί της τιμής των φαρμάκων. Δηλαδή, η κράτηση για την εισφορά του τσάι 4,5%, 1,5% του ΤΑΕΦΕ και του ΕΟΦ 10%. Αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα? Να φτηνίνουν τα φάρμακα? Όχι. Να πρικισθούν οι φαρμακοβιομηχανίες εκείνης της εποχής, οι ίδιες είναι με τις σημερινές, με ένα τεράστιο ποσό, με το οποίο μετά μίζωσαν γιατρούς και όλο το σύστημα και εκτείναξαν τη φαρμακευτική δαπάνη. Απαντήστε μου, κύριε συνάδελφε, γιατί στην Ελλάδα από τότε και μετά, από το 1997 και μέχρι το 2009, γιατί σε όλη την Ευρώπη, παρά την είσοδο καινοτόμων φαρμάκων, γιατί στο Λουξεμβούργο η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε 0,80%, στη Σουηδία μειώθηκε 1%, στη Γερμανία αυξήθηκε 3%, σε χώρες όπως η Ελβετία ή η Γαλλία αυξήθηκε 1,5% το χρόνο. Στην Ελλάδα γιατί αυξανόταν με 11,1% το χρόνο? Τόσο αρρωστάριδες είμαστε οι Έλληνες. Τόσο αρρωστάριδες είμαστε. 11,1. Αυτό έγινε μόνο του? Οι κακοί γιατροί, οι κακοί νοσηλευτές, οι κακοί φαρμακάδες αυτοί την αύξησαν? Όχι. Με πολιτική απόφαση αυξήθηκε αυτό το πράγμα. Με πρώτη πολιτική απόφαση αυτή εδώ, από το σημείο το 97, που συνεχίστηκε και όλα τα επόμενα χρόνια και εκτινάχτηκε η φαρμακευτική δαπάνη από 1,6 εκατομμύρια ευρώ που ήταν τότε στα σχεδόν 9 δις ευρώ το 2008 και 2009. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα υποτμήμα αυτού του σκανδάλου, και αυτά τα λέει σε μια πολύ ωραία μελέτη του ο κύριος Ράνος, ο οποίος έχει βγάλει αυτό το σχεδιάγραμμα. Δεν φαίνεται από μακριά, θα σας το εξηγήσω. Μέχρι το 97 η καμπύλη ανεβαίνει ομαλά, πάει ήπια. Μόλις κάνει αυτό το πράγμα ο Σιμίτης και αυτά που συνεχίζει ο Καραμαλής μετά, κοιτάξτε πώς εκτινάζεται απάνω. Και μετά κατεβαίνει τα χρόνια της κρίσης, όταν μπήκε το οριζόντιο Λεπίδη. Η από κάτω γραμμή διακεκομένη είναι η αναμενόμενη αύξηση που θα υπήρχε αν δεν έπεφτε η μίζα της αρκούδας και ο χρηματισμός του πολιτικού συστήματος και ο χρηματισμός του υγειονομικού δυναμικού. Όλο το κομμάτι κάτω από τις δύο καμπύλες είναι το παραπάνω χρήμα και είναι 32
680 εκατομμύρια ευρώ τα παραπάνω λεφτά που πληρώσαμε. Αυτά είναι. Και θέλετε να μου πείτε ότι 32 δις δόθηκαν επειδή ο φαρμακάς της τάδε μικροεταιρείας έπιασε τον τάδε αγροτικό γιατρό στην κάτω Μαλεσίνα, στα πάνω Γκράβαρα και του δώσε 5 ευρώ το κουτί. Έτσι, ή 10. Γι' αυτό εκτινάχτηκε η δαπάνη. Και όχι γιατί με μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτή η ποινιπή και η τιμολόγηση που ήταν στην αρχή στο Υπουργείο Εμπορίου, τη μεγάλη μαύρη τρύπα, όπου εκεί μας ταΐζανε το παραμύθι ότι οι τρεις χώρες παίρνουμε το μέσο όρο των τριών χωρών των φτηνότερων της Ευρώπης. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Σας τα φέρναν έτοιμα οι εταιρείες, αυτές είναι οι τιμές και βγάζαν την τιμή. Και το ίδιο συνεχίστηκε και μετά. Αφού δεν υπήρχε... Τις τρεις κύριε Πλεύρη, τις τρεις. Δικηγόρος είστε, γιατρός δεν είστε. Σεμνά και ταπεινά σε μένα. Παρακαλώ, λοιπόν. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα τα πω και αυτά τώρα. Υπομονή λιγάκι. Λοιπόν, έρχονται. Μας λέγατε λοιπόν αυτό το παραμύθι μέχρι το 8-9. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Οι εταιρείες σας φέρναν τις τιμές. Στα πορίσματα περιγράφεται αυτό. Αφού δεν υπήρχε βρε τρόπος να δεις τις τιμές στις άλλες χώρες. Δεν υπήρχε πλατφόρμα. Πού τσίφρεις για τις φτηνότερες. Σας το δηλώναν οι εταιρείες και το παίρνατε. Αυτό γινόταν. Και λέω εσείς, γιατί εσείς κυβερνούσατε πάσο και είναι η Δημοκρατία εκεί τα χρόνια. Λοιπόν, έτσι εκτινάχτηκε η δαπάνη. Και τι έγινε μετά το 2009 και μετά πέρατε και οι υπουργικές αποφάσεις. Αυτό που ο Τζανακόπουλος πριν. Δεν γίνεται, παιδιά, κλεψά και διασπάθηση δημοσίου χρήματος χωρίς υπογραφές. Και ξέρετε γιατί κουνιέστε τώρα. Ξέρετε γιατί κουνιέστε. Γιατί και ο κύριος Λοβέρδος και ο Αβραμόπουλος και ο Γεωργιάδης και ο Σαλμάς και όλοι. Κουνιέστε. Παρακαλώ, γιατί γίνανε δύο εκλογές το 2015. Γιατί. Και ακούστε το αυτό. Γιατί αυτό είναι όλη η ουσία της υπόθεσης. Εμείς γυρίσαμε την υπόθεση στους δικαστές για να ψάξουν για μαύρο χρήμα. Γιατί η απιστία δεν είναι απλά αποδεδειγμένη, είναι ηλίου φαϊνότερη. Όταν ο κύριος Λοβέρδος, για παράδειγμα, τιμολογεί το τασίγνια των 200 μιλιγκράμμ αντί για 3.362 ευρώ, που τότε υπήρχε βάση δεδομένων και μπορούσες να πεις ότι ο μέσος όρος είναι αυτός, το τιμολογεί 4.210 ευρώ, τα 900 ευρώ διαφορά δημιουργούν σε ένα χρόνο από ένα φάρμακο 1.5 εκατομμύρια πούλησε. Ωραία, αυτό το φάρμακο την επόμενη χρονιά. 1 εκατομμύριο ευρώ ζημιά στο δημόσιο. Ζημιά στο δημόσιο. Αυτό είναι απιστία. Είναι κακούργημα. Από αυτά, όλα που έχετε κάνει και ο Λοβέρδος, ο Γεωργιάδης, Harvard Project, βγαίνει από τα έγγραφα τα κατασκευά της Νοβάρτης και λέει: βάζουμε στόχο Μάρτη του 2013. Και εδώ άκουσε τις δύο τιμές, τις δύο χώρες, κύριε Πλεύρη. Βάζει, έλα μουρμού, λοιπόν, βάζει και λέει αυτά τα 10 φάρμακα, τα 10 φάρμακα πρέπει σε ένα χρόνο να μπουν στην Ελλάδα και να πάρουν τιμή. Γιατί? Γιατί είναι οι 29 και οι 50 χώρες. Και αν κερδίσουμε 10 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα, θα κερδίσουμε 2 δις από τις άλλες χώρες. Ποια είναι τα 10... Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά. Έχετε 9 λεπτά. Για ποια είναι λοιπόν τα 10 φάρμακα αυτά. Αυτό είναι σε βάρος των άλλων συναδέλφων. Τα 10 φάρμακα αυτά ποια είναι? Εξελών, Σέμπρι, Μπεξέρο, Τακάβι, Βοτούμπια, Σίγνιφορ, Τόμπιροτ Χάλερ, Ομνιτρόπ, Οπταφλού, Φλουάν. Τι κάνει ο Γεωργιάδης? Αλλάζει τον κανόνα. Αντί για τα 2/3 των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποζημιώνεται, το λέει στα 2/3 των χωρών που κυκλοφορεί. Αλλάζει την υπουργική απόφαση. Μπαίνουν τα 10 φάρμακα με πολύ ψηλές τιμές. Και μόλις μπαίνουν και τα 10, αλλάζει την υπουργική απόφαση πάλι και γυρίζει στο προηγούμενο καθεστώς. Αυτό δεν είναι απιστία. Απιστία είναι. Απλά έχει παραγραφεί γιατί γίνανε δύο εκλογές το 2015. Αρκετά, κύριε, θα ήταν ηλίου φαϊνότερο η απιστία και η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Παρακαλώ. Απλά
παρακαλώ, κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ πολύ. Μα τι δύο λεφτά, είναι 10 λεπτά. Λεπτά. Φαίνεται έχετε λοιπόν πεντακάθαρα ότι εδώ δεν θα τρελαθούμε. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Εδώ δεν θα τρελαθούμε. Λοιπόν, παρακαλώ. Εδώ δεν φαγωθήκανε 32 δις 260 εκατομμύρια ευρώ από μοναχά τους. Ένα πολιτικό προσωπικό υπέγραψε και δημιούργησε το υπέδαφος για να γίνει αυτή η ληστεία του κόπου του ελληνικού λαού. Και έγινε και την περίοδο την οποία γινόταν η μια περικοπή πίσω από την άλλη. Η Νοβάρτης ήταν η μοναδική εταιρεία που ενώ οι άλλες πέφτανε σε τζίρους και κέρδη 10, 15, 20% το χρόνο, η Νοβάρτης έπεφτε 3%, 1,5%, 2,5% τα χρόνια της κύριε μεγάλης Πολάκη, κρίσης το 2012-2014. Αυτό καμιά, δεν έγινε τυχαία. Έχει κανένα προνόμιο εν σχέση με τους άλλους συναδέλφους σας. Παρακαλώ. Θα κλείσω με το μικρόφωνο. Όσους σκευωρίες και να δεν λέτε να ότι λεπτά έκανε ο Παπαγγελόπουλος, δεν θα αποδείξετε ελάτε, τίποτα. Και μια κουβέντα και κλείνω με αυτήν. Μην λέτε πολλά ότι μπήκαν στο αρχείο. Μην λέτε πολλά. Στο αρχείο είχε μπει και ο Τσουχατζόπουλος και ο Παπαντονίου. Αλλά μετά βρεθήκαν φυλακοί. Ωραία. Και έχουμε και τρίτο γύρο. Ευχαριστώ πολύ.